Και θα σας αποχαιρετήσουμε με μια άλλη συνέντευξη. Με χορό. Vamos, Flamenco Camp Crete. Θα καλημερίσω την κυρία Γιώτα Μπαρόν. Την ακούγαμε και πέρυσι για το Vamos Flamenco Camp, το οποίο διοργανώνεται φέτος στο χωριό Vamos ή και φέτος 24 με 30 Ιουλίου. Κυρία Μπαρόν, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τι κάνετε? Είμαι καλά, ετοιμαζόμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα στο όμορφο χωριό του Vamos. Mm-hmm. Με αυτό το για τρίτη χρονιά πρώτη που διοργανώνουμε ένα φλαμένκο κάμπ, ένα μέρος δηλαδή όπου μπορεί κανείς να έρθει να καθίσει μια εβδομάδα στο Vamos και να απολαύσει σεμινάρια φλαμένκο, χορού, τραγουδιού και ρυθμού, παλαμάκια δηλαδή, καθώς και παραστάσεις, έχουμε τρεις παραστάσεις. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και έχει προχωρήσει και πάτε σε τρίτη χρονιά σε αυτή τη διοργάνωση, κυρία Μπαρό? Έχει προχωρήσει, ξεκινήσαμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσα στον κορονοϊό, με μάσκες, με αποστάσεις, και είδα ότι υπάρχει αυτή η δίψα του κόσμου να δει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον όσον αφορά στην κοινότητα του φλαμένκο, γιατί το σύνηθες είναι να πηγαίνει κανείς στην Ισπανία σε αντίστοιχα καμ. Mm-hmm. Είναι μια διαφορετική πρόταση για το κοινό του φλαμένκο, αλλά όχι μόνο για το κοινό του φλαμένκο, είναι γενικότερα μια διαφορετική πρόταση. Μπορεί κανείς να απολαύσει την ομορφιά της Κρήτης και να συνδυάσει κάτι ξεχωριστό. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία το φλαμένκο. Η ιδέα γεννήθηκε, εγώ έχω κάποια επαφή με το Vamos, καθώς συμμετείχα σε κάποια φεστιβάλ που διοργάνωνε ο κύριος Χατζηδάκης, το Jazz του Festival. Mm-hmm. Και το γνώριζα το χωριό ήδη εδώ και 10 χρόνια. Η ιδέα υπήρχε ήδη στο μυαλό μου να ξεκινήσω ένα τέτοιο camp σε κάποιο μέρος της Ελλάδας. Και όταν μου ανέφεραν την ιστορία του ονόματος που φέρνει το χωριό, Vamos, ήταν σαν να ήρθε η απάντηση από μόνη της, σαν να σκέφτηκα κατευθείαν ότι εδώ αυτό είναι το μέρος που πρέπει να το κάνεις. Vamos. Vamos, πάμε. Flamenco camp, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ πολύ συμβολικό, έτσι όπως και με τη μετάφρασή του, έτσι όπως παρουσιάζεται. Έχει κυρίως συμμετοχή από νέους ανθρώπους, κυρία Μπαρόν, ή και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας λένε ή μεσήλικες λένε πάμε γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την εμπειρία? Ναι, ευτυχώς έχουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Και αυτό είναι το καλό στο φλαμένκο. Δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στην ηλικία ούτε στο σωματότυπο. Και μπορεί ο καθένας να έρθει και να ευχαριστηθεί. Έχουμε διάφορες ηλικίες. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και για το πώς εξελίσσεται στην τρίτη αυτή χρονιά. Γενικότερα βλέπω το κοινό να αλλάζει κάθε χρονιά. Αλλάζει εξαιτίας και των αναγκών που υπάρχει, επειδή γίνεται πιο γνωστό? Πώς αλλιώς το αντιλαμβάνεστε, αλλάζει το κοινό κάθε χρονιά? Αλλάζει λόγω των αναγκών κυρίως, λόγω ότι βλέπω ότι πολλοίς κόσμος δεν μπορεί να ταξιδέψει. Δηλαδή την πρώτη χρονιά είχαμε πολλούς ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό. Πέρσι λίγο λιγότεροι, είχαμε περισσότερο ανθρώπους από Ελλάδα. Φέτος λόγω των υψηλών τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια έχουμε περισσότερους ανθρώπους από την Ελλάδα και την Κύπρο και λίγο λιγότερους από το εξωτερικό. Και ηλικιακά έχουμε και μεγαλύτερους ανθρώπους φέτος. Μάλιστα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκείνο το πέρασμα με την κίνηση, με τη μουσική, με το χορό. Εξημερώνει, έτσι δεν είναι, ούτως ή άλλως? Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια εμπειρία. Το πιστεύω αυτό. Ότι ο χορός, ειδικά στο φλαμένκο, επειδή συνοδεύεται από αυτό το τραγούδισμα, το τραγικό αν θέλετε, ή γεμάτο αγάπη, γεμάτο φως κάποιες φορές, βοηθάει πάρα πολύ στο να μεταμορφωθεί κανείς χορεύοντας. Να εξωτερικεύσει αυτό το οποίο νιώθει, και νομίζω ότι αυτή η αυθεντικότητα, εξωτερικεύσει αυτό που νιώθεις εκεί την ώρα, ότι έχει να προσφέρει τα μέγιστα και στην ψυχική σου υγεία, κυρία Μπαρόν. Αυτό ακριβώς, και αυτός ήταν ένας από τους στόχους
για τους οποίους αποφάσισα να διοργανώσω αυτό το κάμπ. Μία εβδομάδα δηλαδή, ώστε να μπορέσει κανείς να συνυπάρξει μαζί με άλλους ανθρώπους που τυχαίνει να αγαπούν το ίδιο πράγμα, το φλαμένκο, και μέσα από αυτό να επικοινωνήσουν. Και βέβαια από την άλλη, γιατί θα πρέπει να το βάλουμε ως λιθαράκι ότι η συμμετοχή τόσων ανθρώπων στο βάμος του βάμου, αυτό απλά σημαίνει και οικονομική ανάσα για τις ντόπιες επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Είναι και αυτό μια ανάσα, όπως λέτε, γιατί έρχεται και κόσμος από άλλα μέρη της Ελλάδας, από το εξωτερικό, κινείται καλύτερα η οικονομία του χωριού, που φέτος από ό,τι μαθαίνω δεν είναι ιδιαίτερα, δεν πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω γενικότερα η κατάσταση. Με την εστίαση και έξω τις βολτούλες υπάρχουν θέματα για τους ξένους, οι οποίοι επειδή έχουν και εκείνοι οικονομικά προβλήματα, διαφορετικά χειρίζονται και τα χρήματά τους και τις επιλογές τους. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, να επαναλάβουμε τι περιλαμβάνει, κυρία Μπαρόν. Είπαμε ότι είναι το διάστημα, θα διεξαχθεί το διάστημα 24 Ιουλίου με 30 Ιουλίου στο Βάμο Χανίου. Να πούμε ότι είμαστε χορηγοί επικοινωνίας με Κρήτη TV, Νέα Κρήτη, 984, neakriti.gr κλπ. Να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει. Ναι, ξεκινάμε την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα 24 Ιουλίου, με δύο σεμινάρια ρυθμού και χορού, ανοιχτά σε όλους, έχοντες και δεν έχοντες επαφή με το φλαμένκο, και το βράδυ έχουμε μια συναυλία για τραγούδι και κιθάρα στο Αμφιθέατρο Βάμος. Επίσης, για αυτή τη συναυλία συνεργαστήκαμε και με τη Μαρία τη Μανουσάκη, που διοργανώνει αυτή τη στιγμή το World Festival, να το πούμε και αυτό. Και μετά τις επόμενες μέρες, 25 έως 30 Ιουλίου, συνεχίζουμε με σεμινάρια χορού, τραγουδιού και ρυθμού. Να αναφέρω ότι σε δύο εξέχουσες καλεσμένες από την Ισπανία, τη Ραφαέλα Καράσκο, που είναι μια εξαιρετικά γνωστή στο χώρο χορεύτρια, και την κυρία Άλβα Γερέρο, που έρχεται από τη Βαρκελόνη για να παραδώσει, να δώσει κάποια μαθήματα τραγουδιού. Και στις 29 και 30 Ιουλίου κλείνουμε με δύο μοναδικές παραστάσεις χορού, τις οποίες θα παρουσιαστούν και τα εργαστήρια μαζί με τους δασκάλους. Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Εύχομαι να περάσετε καλά. Εύχομαι να γίνει θεσμός, έτσι όπως το θέτεται, κυρία Μπαρόν, το Βάμος, στο χωριό Βάμος. Ευχής έργο. Και να είστε πάντα καλά και να προσφέρετε. Και εσείς να είστε καλά. Να πω κάτι τελευταίο. Βεβαίωτα. Θα ήθελα να πω ότι οι συνδιοργανωτές της παραστάσης της τελευταίας, 29 και 30 Ιουλίου, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε είναι καλά. Είναι είσοδος ελεύθερη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και θα περιμένουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά, να σας δούμε από κοντά.